Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν. Επιστρέψαμε έτσι όπως πρέπει. 31 Αυγούστου. Για να κλείσει καλά το καλοκαίρι. Έχει μια δακρύβρες εισαγωγή. 31 Αυγούστου. Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τις διακοπές. Είναι... Φαντάζεσαι ότι θα είναι ένα χαλαρό Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Όπου θα έχει 3-4 τυπικά θεματάκια. Λίγο ρομαντικό, λίγο μελαγχολικό. Ναι. Λίγο ας πούμε έπιασε βροχή αγάπη καλοκαιρινή. Λίγο που θα σε πιάσουν τα νεύρα σου, που θα ακούς καλό φθινόπωρο. Ναι. Λίγο άλλος... που θα λες από μέσα σου αυτά τα 32-33 Αυγούστου. Ναι. Ο ένας θα λέει καλό φθινόπωρο. Ναι. Ο άλλος θα λέει καλό από καλό καιρό. Ναι. Το ένα δεν θα του αρέσει το ένα, το άλλο δεν θα του αρέσει το άλλο. Κάπου θα τα βρούμε τελικά. Γιατί είμαστε και έτσι, έχουμε επίπεδο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Λοιπόν, εμείς 31 το μήνα που γινόταν το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεντρώναμε σχολικά είδη για τους πυρόπληκτους στην Εύβοια. Σωστά, ναι. Δυστυχώς εγώ δεν πρόλαβα να το δω σε ζωντανή ροή το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, εγώ είδα ένα κομμάτι. Και ναι, ο Χρόνης που πρόλαβε και είδε ένα απόσπασμα. Ένα βαρβάτο απόσπασμα. Ναι, ναι, ναι. Ήρθε και μου έκανε λίγο spoil. Και μόλις τελειώσαμε, έτρεξα σπίτι να δω τι έγινε. Και ήταν τόσο φοβερό. Ξέρεις τι, είναι ρε παιδί μου από αυτό που λες. Βγήκε καινούργιο επεισόδιο που δεν πρέπει να το χάσω, δηλαδή. Μιλάμε, δεν υπάρχει. Κοίτα, ναι. Άμα κάποιος δει αυτό το επεισόδιο, χωρίς να έχει δει τίποτα άλλο, και να τα έχει δει βασικά, θα νομίζει ότι ζούμε σε ζούγκλα. Κοίταξε, αν κάποιος δει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά θα πάει να δει μία σειρά μεταγλωτισμένη Λατινικής Αμερικής και θα νομίζει ότι βλέπει Σέξπιρ. Όταν θα δει το Μεξικάνικο, ας πούμε. Θα πει, wow, το Μεξικάνικο μιλάμε για ποιότητα, όχι αστεία. Εκεί θα είναι. Σε ναι, σχέση με αυτό που αντικρίζαμε. Ναι. Πάμε να αρχίσουμε όμως από τα θετικά. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ήταν ένα δίωρο και κάτι Δημοτικό Συμβούλιο. Τελεία. Μικρή διάρκεια, ωραίο, μπαμ, ξεκάθαρα σκουμπίστε, τελειώσατε. Τελεία με τα αρνητικά, δεν έχουμε τα θετικά. Όχι, έχουμε άλλο ένα θετικό. Για πες. Να το δούμε τώρα για να μην διακόπτουμε μετά τη ροή. Ότι θα ξεκινήσουν, υποτίθεται, τα διαζώσεις Δημοτικά Συμβούλια. Ήταν δηλαδή ένα θετικό στοιχείο αυτής της συνεδρίασης, μια θετική ατάκα θα έλεγα, ότι επιτέλους ξεκινάνε διαζώσεις στα Δημοτικά Συμβούλια. Βέβαια και οι ίδιοι δεν ξέραν ακριβώς, δηλαδή ένας Δημοτικός Σύμβουλος έλεγε ότι άλλοι μπορεί να λείπουνε και να είναι με τηλεδιάσκεψη, άλλος έλεγε ότι όχι, είναι για όλους εκτός από αυτούς που δεν είναι εμβολιασμένοι. Δεν ξέρανε δηλαδή και οι ίδιοι τι ακριβώς λέει. Κάπως είχαν μπερδέψει τα μπούτια τους με τι. Κλασική περίπτωση βλάβη. Πόσα άτομα να τετραγωνικά, ποιος εμβολιασμένος, ποιος όχι. Ναι. Και εμείς δεν ξέρουμε αν σας πούμε ακριβώς. Ναι. Ένας Δημοτικός Σύμβουλος νομίζω είπε ότι η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου είναι... 200 τετραγωνικά. Ναι, και ένας άλλος είπε ότι είναι 70. Και λέω, Χριστέ μου, λέω, ευτυχώς που δεν μετράνε σημαντικά πράγματα για την πόλη. Γιατί δεν μετράνε. Γι' αυτό τα κάνουμε λάθος.
Τέλος πάντων, ναι. Για μένα είναι πολύ θετικό που με κάποιο τρόπο, είτε όλοι είτε κάποιοι, θα παρίστανται στα Δημοτικά Συμβούλια Διαζώσεις. Θα επανέλθει ένας πιο φυσιολογικός τρόπος διεξαγωγής τους, καθώς δεν θα έχουμε τον ένα να πατάει πάνω στη φωνή του άλλου, να μην ακούγεται ο άλλος ομιλητής, να ακούγονται παράσιτα. Ναι, ή καθυστερήσει από το ήχος. Ναι, ναι, ακούω, δεν ακούω. Χίλια δύο προβλήματα. Ναι. Γιατί δεν κατέχουν και όλη την τεχνολογία σε ανεκτό ποσοστό. Ναι, σωστό, σωστό. Αυτό είναι αρκετή έτσι. Και καλά, το σίγουρα δεν θα μπορούμε εμείς να παρακολουθούμε διαζώσεις στα Δημοτικά Συμβούλια. Μάλλον. Μάλλον, ναι, επιφύλαξη το λέμε γι' αυτό. Και εμείς θα ρωτήσουμε, θα διαβάσουμε τι λένε οι κανονισμοί, τέλος πάντων, ΦΕΤ και τα λοιπά, τι έχει βγει, για να δούμε αν μπορούμε και εμείς να τα παρακολουθούμε διαζώσεις ή εμείς θα πρέπει να τα παρακολουθούμε ηλεκτρονικά. Θα το δούμε αυτό. Ωραία, εφόσον είπαμε κι άλλο ένα θετικό στοιχείο αυτής της συνεδρίασης, λέω να πάμε στο Zoom. Θα αρχίσω εγώ. Ναι, εντάξει, ναι. Okay. Λέγοντας ότι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε μόλις μπαίνουμε στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της νέας περίοδου είναι πως ο Δήμαρχος απουσιάζει. Ωραία. Για δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Δεν νομίζω να είναι στη σειρά. Θυμάμαι πως έχει ξανά απουσιάσει στο παρελθόν. Ναι, ναι. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Ναι. Λες γι' αυτό να γίνει ροντέο. Όχι. Α, εντάξει. Θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Κοίτα, εγώ μόλις στο άκουσμα ότι ο Δήμαρχος δεν παρίσταται στο Δημοτικό Συμβούλιο... Λες, όπα, εδώ είμαστε. Λέω, εντάξει, γίναμε. Τι... Άμα δεν είναι τα δύο βασικά πρόσωπα, ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ας απέξω τους αντιδημάρχους. Γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς αντιδημάρχους. Ναι, εντάξει. Ειδικά άμα δεν έχουν αντικείμενο στο προσυζήτηση, ας πούμε, στα θέματα, σίγουρα. Εντάξει, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω εγώ πώς γίνεται να γίνονται τα Δημοτικά Συμβούλια χωρίς παρουσία δημάρχου. Και εγώ το άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί δεν το αναβάλανε, ας πούμε. Γιατί δεν ζήτησε αναβολή ή δεν γίνεται. Γιατί... Μπορεί να ήταν υποχρεωτικό να γίνει τον Αύγουστο. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Και το αφήσανε να το κάνουν 31-8. Δηλαδή, όλο τον υπόλοιπο Αύγουστο τι κάνανε. Διακοπές. Μάλιστα. Κλασική περίπτωση. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων. Εγώ λέω να μπούμε πιο βαθιά. Και δεν μπαίνεις. Είδαμε, λοιπόν, παρακολουθήσαμε όλοι ένα Δημοτικό Συμβούλιο που για μένα είναι ακριβώς η εικόνα αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, ήταν μια ξεκάθαρη εικόνα του τι είναι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Σμύρνης. Ένας καθρέφτης, ένα ρεζουμέ όλου του επίπεδου που υπάρχει στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Ξεκίνησε, τέλος πάντων, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης για κάποιο θέμα, τέλος πάντων, ξεκίνησε να... Νομίζω για τους εορτασμούς. Και τους εορτασμούς που θα γίνουν των 200 χρόνων. Ακριβώς, ναι. Όπου ζητήσανε να υπάρχει μια επιτροπή, να είναι έτσι πιο ανοιχτό, να το πούμε, στο κομμάτι του πολιτισμού και των εορτασμών. Ότι ζητήσανε να υπάρχει μια επιτροπή, τέλος πάντων, που να απαρτίζεται από όλες τις παρατάξεις. Και πάνω σε αυτό ξεκίνησαν κάποιες άλλες εχμές, να το πω, υπονοούμενα, να το πω. Θα γίνω πιο διευκρινιστικός εγώ. Ναι, οκ. Okay. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άρχισε να ρίχνει κάποιες σπόντες. Ναι, σπόντες, ωραία. Έντεχνα μπορούμε να πούμε ότι... Στο λόγο του... Και ευγενικά θα έλεγα, χωρίς χαρακτηρισμούς. Έντεχνα και ευγενικά πάντα. Ναι, οκ. Okay. Άρχισε να καυτηριάζει. Είναι το λάδι στη φωτιά που λέει. Ναι, ναι, ναι. Άρχισε λίγο να τσιγκλάει. Έτσι.
τον πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού. Ήταν λίγο σε προσωπικό επίπεδο η όλη κουβέντα. Ήταν μια... Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Ήταν η συνέχεια μιας διαμάχης που βλέπουμε 7, 8, 9, πολλά τέλος πάντων χρόνια. Ξέρω εγώ πόσα, ναι. Εγώ από τότε που έχω αρχίσει και ασχολούμαι πάρα πολύ με τα κοινά, πάντα βλέπω αυτή τη διαμάχη. Ναι, δυστυχώς ναι. Τέλος πάντων έχουμε τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που στο λόγο του είναι αρκετά, θα το πούμε, μπορούμε να το πούμε και εκνευριστικός έναντι ναι, okay. του Προέδρου Πολιτιστικού Οργανισμού και έχουμε μετά την απάντηση του Προέδρου Πολιτιστικού Οργανισμού ο οποίος ορίεται. Ναι, εκεί μπήκαμε σε γηπεδικό... Εκεί, ναι, αρχίζει σε γηπεδική φάση. Mood, ναι. Όπου, εντάξει, εκεί πρέπει να χαμηλώσεις πολύ την ένταση. Να χαμηλώσεις, εντάξει, ευτυχώς νομίζω δεν μπήκαμε σε εκφράσεις που θέλανε μπιπ. Όχι, μπιπ δεν χρειαζόταν, αλλά είχε... Είχε εκφράσεις όμως γηπεδικές, ναι, είχε... εντελώς, ρε παιδί μου, τέτοιο επίπεδο γηπέδου, ας πούμε, πολύ. Δηλαδή, κοιτά, όταν σε ένα δημοτικό συμβούλιο χαρακτηρίζεις κάποιον κλόουν, όταν σε κάποιο ναι. συμβούλιο... Είσαι κλόουν, είσαι τσίρκο, είσαι αυτά, εντάξει, όπως και να έχει το επίπεδο, ναι, γίνεται... Όταν σε άλλα δημοτικά συμβούλια έχεις ακούς, πάρε τα κουβαδάκια σου και πήγαινε αλλού. Είναι μια συνέχεια. Ναι, ναι. Okay. Είχαμε τέλος πάντων αυτό το... Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Επισόδιο. Το επεισόδιο. Είχαμε βέβαια και ανοχή, εγώ θα έλεγα. Υπήρχε μια ανοχή γιατί όταν βλέπεις ότι κάποιος ξεφεύγει, ακόμα και αν είναι της παράταξής σου, οφείλεις να τον, να τον συνετίσεις, ας πούμε, και για το δικό του το καλό. Mm-hmm. Δηλαδή, έχω εγώ ένα συνάδελφο, δεν οφείλω να βρω έναν τρόπο να τον συνετίσω, να τον ηρεμήσω και να πάμε παρακάτω. Ναι. Είδαμε να τρώνε πάρα πολύ ώρα για αυτό το θέμα, είδαμε να μπαίνουν και δύο κυρίες στη διαμάχη, ναι. όπως γίνεται κλασικά, mm-hmm. δηλαδή τώρα πια είναι κλασικό εικονογραφημένο. Ναι. Ξεκινάει ο ένας κάποιες κατηγορίες, ξεκινάνε δύο, ναι, συνεχίζει ο άλλος απαντάει, υπάρχουν χαρακτηρισμοί, υπονοούμενα, λίγο ύβρις, λίγο σχόλια έτσι γελία να το πω, και πάντα μπαίνουν οι δύο κυρίες, mm-hmm. μία από κάθε παράταξη. Κάθε μία να υπερασπιστεί ναι. τον συνάδελφό τη. Δεν ξανθά μαλλιά και οι δύο έτσι. Δεν ξανθά μαλλιά. Ναι. Ναι. Όμορφες και δύο πολύ. Η κάθε μία υπερασπίζεται τον... Τη μεριά της. Το συνάδελφό της, να το πούμε. Και γίνεται εκεί ένα ροντέο ωραίο. Κοίτα. Εγώ δίνω και ένα μερίδιο ευθύνης αρκετά μεγάλο για όλο αυτό που γίνεται αναγκαστικά στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, ναι. Γιατί είτε μιλάμε για διαδικτυακά δημοτικά συμβούλια, είτε μιλάμε για διαζώσεις δημοτικά συμβούλια, ο πρόεδρος σε κάθε περίπτωση μπορεί να αποβάλει άτομα, μπορεί να μιουτάρει άτομα στο Ιντερνετικό Δημοτικό Συμβούλιο. Συγγνώμη, αλλά και το... να διώξει ακόμα από τη συνομιλία. Ναι, το έκανε. Έβαζε mute, ναι. αλλά το mute το έβαζε μόνο σε ένα άτομο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Στην κυρία που υπερασπιζόταν τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μόνο. Mm. Μόνο εκείνη μιούταρε. Ναι. Μπορεί να φώναζε πιο δυνατά από όλους. Οκ, okay, το δέχομαι. Αλλά μόνο εκείνη μιούταρε. Τη στιγμή που φάγαμε πόση ώρα και φαιά ουσία και κάψαμε κάρβουνο για μια προσωπική κόντρα δύο ανθρώπων. Δύο ανθρώπων θα το αφήσω εκεί. Θέλω να πω κάτι άλλο από α, αλλά δεν θα το πω. Μια κόντρα που δεν μας αφορά. Όχι, δεν αφορά κανένα. Μια κόντρα που έχει φτάσει και σε δικαστήρια. Τουλάχιστον έτσι είπανε οι ίδιοι. Ο ένας λέει για τον άλλο στα δικαστήρια, ο ένας λέει ότι ο ένας είναι υποδίκη και ο άλλος λέει εγώ για χάρη σου ψευδομαρτύρησα. Ναι. Δηλαδή, διανοηθείτε το επίπεδο των ανθρώπων αυτών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κάποια παιδιά, ας πούμε, σαν τον Γιώργο, σαν εμένα, κάποιος ο οποίος μπήκε τώρα,
δεν ξέρει πολύ τι του γίνεται, ψάχνει να βρει τα πατήματά του, δεν έχει ασχοληθεί με δημόσια διοίκηση, δεν, πολλά δεν. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στη δημόσια διοίκηση πάνω από 20 χρόνια, πάνω από 25 χρόνια μάλλον, συγγνώμη, πάνω από 25 χρόνια, και για ανθρώπους που είναι και οι δυο άνω των 50. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ασκούν διοίκηση. Δεν το δείχνουν. Οι ίδιοι αποδεικνύουν ότι είναι ακατάλληλοι, να το πω έτσι. Όπως, κατά τη γνώμη τη δική μου, ακατάλληλοι είναι και πολύ περισσότεροι μέσα εκεί. Πάνω από το μισό δημοτικό. Πάνω από το μισό, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Μα αν δεν ήταν, δεν θα είχαμε αυτό το επίπεδο. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε δημοτικό συμβούλιο είναι και χειρότερο. Ναι. Δεν είναι καλύτερο. Και προφανώς όλο αυτό κάποιοι το φτιάχνουν, το συνθέτουν. Και κάθε φορά τα ίδια άτομα που κατεβάζουν το επίπεδο. Ναι, εντάξει, κλασικοί. Έχουν γίνει πια κλασικά εικονογραφημένα. Είναι ένα επίπεδο που δεν μας τιμά. Εγώ θα παροτρύνω όσους μας παρακολουθούν να δουν το Δημοτικό Συμβούλιο της 31 Αυγούστου. Ναι, δηλαδή πραγματικά μπείτε στο YouTube. Έστω άμα βαριέστε να το δείτε ολόκληρο, δείτε το από τα 40 λεπτά μέχρι τη 1 ώρα και 20 λεπτά. Και πιο νωρίς. Εγώ θα σας έλεγα στο 20 λεπτό να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε. Είναι για μένα, είναι ντροπή αυτοί οι άνθρωποι να μας εκπροσωπούν. Να είναι δηλαδή οι εκπρόσωποι μας σε ένα συμβούλιο της πόλης. Δεν μιλάω για τους δύο μόνο που για τους τέσσερις που διαπληκτίζονται μόνιμα. Έτσι. Μιλάω για όλους όσοι υποστηρίζουν αυτό το πράγμα και όλους όσοι το δικαιολογούν και όλους όσοι το προστατεύουν. Έτσι. Γιατί εδώ το προστατεύουν κάποιοι άνθρωποι και συντηρείται αυτό το πράγμα. Και κάποιοι το υποθάλπτουν, να το πω έτσι. Επίσης, είδαμε ένα δημοτικό συμβούλιο που πραγματικά ήταν, θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει ξεκατίνιασμα. Ακριβώς αυτό είναι. Έτσι. Είπαμε και πριν, ο ένας λέει ότι είσαι υπόδικος, ο άλλος λέει ψευδομαρτύρησα, εφθαρσός. Ναι. Ψευδομαρτύρησα εγώ και άλλοι. Και μάλιστα λέει ότι όλοι ναι. οι συμπολιτευτές του, τέλος πάντων, ψευδομαρτύρησαν για χάρη του. Η άλλη λέει, ο ένας απογοητευμένος θα ενωθεί με τον άλλον απογοητευμένο και θα κάνετε μία παράταξη για το μέλλον και δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση και μετά θα πω ένα θετικό στοιχείο ακόμα που το ξεχάσαμε πριν. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση. Okay. Έχεις κάποιους ανθρώπους που που είναι 20 χρόνια. 25. Και έχεις αυτούς τους ανθρώπους και τους βλέπεις την, το αποδεικνύουν από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Όχι. Δεν χρειάζεται κάποιος να τους πειράξει, δηλαδή κάποιος να τους συγκλίσει, κάποιος να τους πει κάτι. Δείχνουν τι είναι. Μπαμ. Χήμα. Πόσο... Δεν ξέρω πώς να πω ευγενικά μία λέξη. Με δικά σου λόγια. Πόσο μπορεί κάποιος να μην βλέπει ή να μην καταλαβαίνει για να πάει να ξαναψηφίσει τους ίδιους. Μια ερώτηση εγώ θα κάνω. Δηλαδή, εγώ αν τους ψήφιζα, που κάποιος έχω ψηφίσει στο παρελθόν. Τώρα ντρέπομαι, ας πούμε. Ναι. Ντρέπομαι, δεν μπορώ να το ξαναρίξω εκεί. Λέω, εντάξει, αυτά δεν θα τα έκαναν ούτε τα παιδάκια, ας πούμε, στον παιδικό που πηγαίνω εγώ την κόρη μου, δεν τα κάνουν. Δεν έχουν τέτοια συμπεριφορά, ας πούμε. Μιλάμε για τέτοιο επίπεδο ανθρώπων. Δεν ξέρω πραγματικά ποιος... Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έπρεπε από ντροπή και μόνο να πούν ότι «Οκ, ξεφτυλίστηκα, φτάνει πια, δηλαδή δεν μπορώ να ξεφτυλίζομαι, πόσο να συνεχίσω να ξεφτυλίζω, να ξεφτυλίζω και τους γύρω μου και τις οικογένειές μου και τους ψηφοφόρους μου». Είναι αυτό που λένε οι περισσότεροι, κουράσατε. Καλά, κουράσανε, ναι, ότι κουράσανε. Και το έχουμε ξαναπεί και νομίζω ή δεν το ακούνε ή δεν το καταλαβαίνουνε. Αν δεν το ακούνε, δικαιολογείται ότι το ξανακάνουν.
Αν το ακούνε και δεν το καταλαβαίνουν, είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τους να το χαρακτηρίσω. Και το θετικό που ήθελα να πω, δεν ξέρω, θες να πεις κάτι. Να πες, θα το πω μετά. Το θετικό που είδα εγώ είναι ότι ένα μέρος της αντιπολίτευσης. Εντάξει, το ίδιο ήθελα να πω. Αποχώρησε. Σηκώθηκε και έφυγε. Και αργήσατε που σηκώθηκατε και φύγατε. Ακριβώς. Αυτά τα δημοτικά συμβούλια είναι ντροπιαστικά, κατά τη γνώμη μου. Εγώ, σαν παρατηρητής, χωρίς να παίρνω το μέρος κάποιου, είναι ντροπιαστικά. Καλά κάνατε και αποχωρήσατε. Κακώς δεν είχατε αποχωρήσει νωρίτερα. Και κακώς δεν προσβάλλετε αυτά τα δημοτικά συμβούλια με κάποιον, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να. Δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι να απομακρυνθούν. Δεν ξέρω πώς. Με οποιοδήποτε κόστος. Ναι, ναι, πραγματικά όμως. Συμφωνώ 100% μαζί σου. Και πάμε να περάσουμε σε κάτι άλλο. Να κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Μην κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, μιλάμε 20 λεπτά για το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, και ακόμα θα μπορούσαμε να μιλάμε. Κοίτα, άμα ξεκινούσαμε και αναλύαμε όλες τις φράσεις, όλη τη συζήτηση, όλα όσα υπόθηκαν και το τι κρύβεται πίσω από κάθε τι, τώρα απλά δώσαμε σημεία. Νομίζω θα θέλαμε τρεις εκπομπές τουλάχιστον γι' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Θεός να το κάνει. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ποιο θες. Θες να πάμε. Πάμε εδώ πέρα. Ναι, να το πούμε και αυτό. Επειδή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, ανακοινώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, και είναι είδηση, ας πούμε. Ναι. Θα έχουμε αλλαγές σε πόστα, δηλαδή αντιδήμαρχοι ή νομικά πρόσωπα. Ακριβώς. Οι αλλαγές που συνήθως γίνονται Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, ήταν να γίνει τώρα. Θα γίνουν στις 7 Νοεμβρίου. Ακριβώς. Όπου θα αλλάξουν αντιδήμαρχοι, θα αλλάξουν νομικά πρόσωπα. Οι περισσότεροι, μάλλον. Θεωρητικά, ναι. Εντάξει, είναι λίγοι. Νομίζω είναι μόνο δύο αντιδήμαρχοι μέχρι στιγμής που το έχουν πάρει σε ρί εδώ για χρόνια. Ναι. Ένας μεγάλος και ένας μικρός. Εντάξει, έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν είμαστε 100% σίγουροι τι θα συμβεί. Υπάρχουν πληροφορίες για αλλαγές, υπάρχουν πληροφορίες για που αφορά τέλος πάντων τη σύμπραξη, να το πω έτσι. Πόσοι θα αποχωρήσουν από την παράταξη που υποστηρίζει την παράταξη του Δημάρχου, από τη μικρή παράταξη δηλαδή που ήρθε και κόλλησε με τον Δημάρχο. Πώς θα αποχωρήσουν από εκεί και ποιος ίσως να είναι και ο μοναδικός που θα υπουργοποιηθεί, να το πω έτσι, θα αντιδημαρχοποιηθεί. Έχουμε καιρό για αυτά. Έχουμε καιρό μέχρι να είμαστε σίγουροι, μέχρι να σας ενημερώσουμε έγκυρα. Έγκυρα, και ναι. Έγκυρα. Και έγκυρα. Για το τι επρόκειται να συμβεί. Κοίταξε, να κάνω και ένα μικρό spoil, όχι πολύ spoil βασικά. Σίγουρα θα σας ενημερώσουμε έγκυρα και έγκαιρα για το τι θα συμβεί σε κολοτούμπες που έρχονται. Α, τέτοιες έχουμε πολλές συνήθως. Έχουμε πολλές, θα γίνουν πάρα πολλές όσο πλησιάζουμε στην εκλογική χρονιά. Αλλά κάθε τι στην ώρα του. Λοιπόν, ξέρεις τι ξεχάσαμε να πούμε. Τι. Έτσι θέλω να κλείσω την εκπομπή. Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Θα ανατρέξω σε αυτά που λέγαμε στην αρχή, θα επανέλθω στο σύλλογο και θα κάνω... Τίποτα δεν θα κάνω. Okay. Θα σας πω ότι, συνεχίζοντας τη δράση με τα καμπάκια που κάνουμε και δίνοντας τις μεγαλύτερες διαστάσεις, τοποθετούμε δικούς μας κάδους σε μαγαζιά εστίασης αυτή την περίοδο. Οπότε, άμα έχετε κάποιο μαγαζί στην πλατεία, εκτός πλατείας, στο Φάλιρο, στην Γαλιθέα, στην Νέα Σμύρνη, οπουδήποτε. Στον Νέο Κόσμο, στη Δάφνη, στον Άγιο Δημήτριο, στους Όμορους, τέλος πάντων. Και εκτός Όμορων, μόνο όποιος θέλει. Ναι. Μπορούμε να του φέρουμε έναν κάδο, κάτω πράξη, που θα συγκεντρώνουμε καπάκια και μόλις αυτός ο κάδος θα γεμίζει, θα μας παίρνετε τηλέφωνο, θα ερχόμαστε να τον αντικαθιστούμε. Έχουμε τοποθετήσει αρκετά σημεία στη Νέα Σμύρνη, έτσι. Έχουμε ήδη 30 μαγαζιά περίπου που φιλοξενούν τους κάδους μας. Και όχι μόνο μαγαζιά, αλλά θα ενημερωθείτε ακριβώς για τα σημεία μέσω των social media. Θυμίζουμε, μέχρι την επόμενη εκπομπή έχουμε 18 του μήνα συγκέντρωση καπακίων
στο πρώτο δημοτικό Νέας Μύρνης. Συν μια δράση bonus, την οποία θα σας την ανακοινώσουμε. Ναι. Και δεν το είχαμε συζητήσει, αλλά μου ήρθε τώρα και είναι ωραία ιδέα. Λέω να ξεκινήσουμε για τους καλεσμένους, να μην τους επιλέγουμε εμείς. Άλλωστε κάνουμε πράξη εμείς, οπότε ναι. Λέω όποιος έρχεται απέναντί μας, να είναι αποτέλεσμα ή ψηφοφορίας ή προτάσεων του κόσμου. Τι λες? Πρώτη παγκόσμια αποκλειστική ήταν αυτή η είδηση. θα το κάνουμε πράξη, έτσι. Και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και περιμένουμε τώρα, μόλις θα ανεβάσουμε την εκπομπή από κάτω, να μας γράψετε σχόλια. Ποιον θέλετε να είναι ο επόμενος καλεσμένος μας και γιατί όχι, με ποιον θα θέλατε να τον δείτε απέναντι. Όντως. Να πω από τώρα ότι ίσως να μην είναι εφικτά όλα τα ζευγάρια. Ναι. Ή και όλοι οι καλεσμένοι. Παρ' όλα αυτά εμείς θα τα προσπαθήσουμε και να αρνηθούν δικαίωμά τους. Και να θα σας πούμε ποιος μας έριξε χιλόπιτα. Ακριβώς. Ποιος φοβήθηκε. Ποιος. Ποιος είχε έτσι το σθένος να έρθει απέναντί μας. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο κάντο πράξη της τρίτης σεζόν. Ανανεώνουμε ραντεβού για την επόμενη Τρίτη, όπως πάντα, 8 με 9. Κάντο πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.